Σα στην παρουσίασή μου μια πινακίδα που τοποθετήθηκε στη Γαλλία και δείχνει ότι η περιοχή είναι περιοχή ελεύθερη από υλικά. Είχα την ευκαιρία το 2015 ως μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να προτείνω να κηρυχθεί η περιοχή μας απαλλαγμένη από υλικά. Ατυχώς δεν με άκουσε κανένας. Η περιοχή μας πλέον κινδυνεύει να γεμίσει υλικά, όπου πέφτει το μάτι ανθρώπου θα βλέπει το βουνό να βγάλει αγκάθια και αυτό θα έχει αρνητική επίδραση στις τιμές των ακινήτων, ας το έχει αυτό υπόψη ο κόσμος. Και ένα τελευταίο ερώτημα για τη μονάδα από το Λεμαΐδα 5. Βλέπουμε ενώ ήδη είναι υποκατασκευή η μονάδα, σκεφτόμαστε πότε θα την κλείσουμε. Θέλω ένα σχόλιο επί τούτου. Θα είναι εθνικό έγκλημα αν κλείσει το Λεμαΐδα 5. Το Λεμαΐδα 5 είναι μια υπερσύγχρονη μονάδα, έχει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, έχει υψηλό βαθμό απόδοσης, μπορεί να εξασφαλίσει φθηνή θέρμανση για την πόλη του Λεμαΐδα στις συνθήκες χειμώνα της Δυτικής Μακεδονίας και όλα αυτά τα οποία οι σχεδιασμοί που γίνονται αποσκοπούν στο να καίμε όλο και περισσότερο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Το ίδιο είχε συμβεί με τον ΑΕΣ Μελίτης, ο οποίος μπήκε σε λειτουργία το 2003. Μπαίνοντας πρώτος στο σύστημα, έθεσε εκτός λειτουργίας τις ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου και είδαμε από το 2008 τον ΑΕΣ Μελίτης να κλείνει η λήψη λιγνίτη την ώρα που στο υπέδαφος της Φλόρινας υπάρχει ατελείωτος λιγνίτης σε ανοιχτά ορυχεία. Κάτι ακόμη για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Κολοβέ, έχετε και την εμπειρία σας ως στέλεχος της ΔΕΗ. Και θέλω να σας ρωτήσω, ήδη μέσα από μία σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε, πλέον προχωρά η λύση της μονάδας συμπαραγωγής στον ΑΕΣ Καρδιάς, στο χώρο εκεί του ΑΕΣ Καρδιάς, ηλεκτρισμού και θερμότητα, συμπαραγωγή, η οποία μάλιστα από την κυβέρνηση φαίνεται ότι προχωράει στην διαδικασία να δημιουργήσει εκ νέου μία διαδημοτική επιχείρηση τηλεθέρμανσης των Δήμων Κοζάνης, το Λεμαΐδας, Εορδαίας δηλαδή, και Αμυνταίου, που θα περιλάβει όλη αυτή τη λειτουργία με φυσικό αέριο βεβαίως και όχι μόνο φυσικό αέριο. Είναι μια εφικτή λύση αυτή? Καταρχήν, αυτό το οποίο ακουγόταν από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς ήταν ότι η ΔΕΗ ήθελε να δημιουργήσει μια μονάδα για να καίει σκουπίδια στον ΑΕΣ Καρδιάς. Και σε ημερίδα που έγινε τον Ιανουάριο είχα ρωτήσει ομιλήτρια που ήταν από την αρμόδια διεύθυνση της ΔΕΗ, αν είχε ακούσει κάτι, μου είπε ότι δεν είχε ακούσει κάτι. Ωστόσο, τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα δείχνουν ότι είναι στο σχεδιασμό να γίνει στον ΑΕΣ Καρδιάς μια μονάδα που θα καίει σκουπίδια. Αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο για την περιοχή, γιατί η καύση των σκουπιδιών δημιουργεί καρκινογόνες, διοξίνες και φουράνια. Τόσα χρόνια μας λένε ότι ο λιγνίτης σκορπάει καρκίνο στην Πτωλεμαΐδα. Έχει αποδειχθεί ιατρικά ότι ο λιγνίτης δεν σκορπάει καρκίνο στην Πτωλεμαΐδα. Η Δράμα, το Κιλκής, η Καρδίτσα και τα Γρεβενά έχουν περισσότερο καρκίνο από τον Ομό Κοζάνης και δεν έχουν καθόλου λιγνίτη, άρα δεν σχετίζεται. Απλώς οι περιοχές της Βόρειας Ελλάδας έχουν πολλούς μετανάστες που έχουν επιστρέψει από τη Γερμανία και κουβαλάνε παθήσεις από εκεί και έχουν πάθει επίσης μεγάλη ζημιά από την τραγωδία του Τσερνομπίλ. Εκείνες τις μέρες έβρεχε και κατέβαζε τη ραδιενέργεια του Τσερνομπίλ στα εδάφη της Δυτικής Μακεδονίας και γενικά της Βόρειας Ελλάδας και αυτά έχουν επιδράσει πάρα πολύ στην όποια αύξηση κρουσμάτων διαφόρων μορφών καρκίνου στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, δεν φαίνεται από πουθενά καμιά συσχέτιση του λιγνίτη με τον καρκίνο και όλη αυτή τη δυσφημιστική εκστρατεία που έχει ακουστεί ακόμα και από πρωθυπουργικά χείλη. Αντίθετα, είναι εξακριβωμένο διεθνώς ότι η καύση των σκουπιδιών προκαλεί έκκληση διοξινών και αυτές είναι καρκινογόνες. Εδώ μιλάμε για τη μονάδα συμπαραγωγής. Το νεότερο είναι ότι αποφασίζεται μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με καύσιμο κυρίως το φυσικό αέριο στον ΑΕΣ Καρδιάς. Είναι μια εφικτή λύση αυτή. Μάλιστα θα μπορεί να τροφοδοτεί και την Κοζάνη και την Πτωλεμαΐδα, αν χρειαστεί μετά την Πτωλεμαΐδα 5, αλλά και το Αμύντο. Ναι, είναι εφικτή. Τεχνικά είναι εφικτή ως λύση. Το ερώτημα είναι ποιος θα πληρώσει αυτή τη μονάδα και βεβαίως ποιος θα έχει λεφτά να πληρώνει την ακριβή ενέργεια η οποία θα παρέχεται πλέον στους πολίτες οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί μετά από 10 χρόνια μνημονίων. Τα εισοδήματα έχουν πέσει, η ενεργία στην περιοχή έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
η τιμή τηλεθέρμανσης με φυσικό αέριο δεν θα έχει καμία σχέση με την τιμή τηλεθέρμανσης από λιγότερο. Θα είναι πολύ ψηλότερο. Δηλαδή τώρα μιλάμε περίπου για 700 με 800 ευρώ το χρόνο στη σεζόν, δηλαδή τη θερμαντική στον καταναλωτή, μέσω καταναλωτή. Για πόσο θα μιλάμε περίπου με φυσικό αέριο? Τουλάχιστον διπλασιασμό. Τουλάχιστον διπλασιασμό. Τουλάχιστον διπλασιασμό. Την τιμή που έχουμε τώρα με τηλεθέρμανση με λιγνίτη. Ναι. Τουλάχιστον διπλασιασμό. Αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες, όπως είναι και οι τιμές του φυσικού αερίου. Τώρα λόγω κορονοϊού συνέβη να έχουμε χαμηλές τιμές, αλλά σε αυτά τα προϊόντα οι τιμές παρουσιάζουν κυκλικότητα και πολλοί μιλούν ήδη για πετρέλαιο στα 200 δολάρια το βαρέλι μέσα σε πολύ λίγα χρόνια. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.